πετυχαίνοντας τα απόλυτα εικοσάρια στην χημεία και την φυσική, γράφοντας 19,4 στην βιολογία, αλλά με μια μικρή απογοήτευση για την βαθμολογία της στην νεοελληνική γλώσσα, η Κωνσταντίνα Βράκα, μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Παιδινής Ιωαννίνων, κατάφερε να συγκεντρώσει 18.900 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, στοχεύει να είναι από το νέο ακαδημαϊκό έτος πρωτοετής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακόμη και για την ίδια, το 20 στην φυσική και τη χημεία ήταν έκπληξη, και αυτό γιατί ήξερε ότι είχε γράψει καλά. Διατηρούσε όμως τις επιφυλάξεις της έως την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Δεν έκρυψε ωστόσο την απογοήτευσή της για τον βαθμό που πέτυχε στην νεοελληνική γλώσσα, καθώς η ίδια θεωρούσε ότι είχε γράψει πολύ καλύτερα. Σίγουρα είχα στη χημεία, πρώτα απ' όλα, γιατί βγαίνω από την αίθουσα και κατευθείαν που τα είχα δει τα θέματα, είχα καταλάβει ότι ήταν δύσκολα κάποια. Δηλαδή, λέω, εκεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους μαθητές, και εγώ δεν ήξερα, γιατί βγαίνανε και κάτι τρελά νούμερα κάποιες φορές και λέω, τώρα είναι αυτά τα σωστά νούμερα. Να φανταστείτε, δηλαδή, όταν με πήραν τηλέφωνο οι γονείς μου για να μου πούνε πώς τα πήγα, τους λέω, ήταν δύσκολα. Τους λέω, και ίσως τα πήγα καλά. Δεν τους είπα ότι τα πήγα καλά. Δεν το περίμενα, δηλαδή, ότι θα τα είχα πάει τόσο καλά. Αλλά ναι. Βασικά, όταν μου ρωτάγανε, γιατί όλοι οι κοντινοί μου φίλοι ρωτάγανε πώς περίπου τα πήγες, πόσο υπολογίσεις ότι έχεις γράψει. Αυτό το να το πεις το 20 δεν μπορούσα. Ακόμα και όταν είχα δει τις λύσεις, τους έλεγα περίπου 19. Δηλαδή, είναι δύσκολο να πεις ότι πιστεύω ότι έχω γράψει 20. Βιολογία έχω γράψει 19,4 και έκθεση έχω γράψει 16,2. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ήξερα ότι ήταν ένα περίεργο θέμα, γιατί ήταν πιο υποκειμενικό. Αλλά όταν είχα βγει την αίθουσα, αισθανόμουν ότι είχα γράψει καλά. Δηλαδή, εγώ περίμενα ίσως και ένα 18, θα τολμήσω να πω ότι περίμενα, και έπαθα ένα σοκ όταν το είδα αυτό το 16,2. Πιστεύω ότι η έκθεση, εκτός από το ότι βαθμολογήθηκε από το κάθε βαθμολογητή υποκειμενικά, σε κάποιες φορές ίσως και κάποιοι μαθητές να αδικήθηκαν, από ό,τι δηλαδή είδα από τους μαθητές μου, που πίστευα ότι και αυτοί θα είχαν πάει καλύτερα. Όσο για την πρώτη της επιλογή στο μηχανογραφικό δελτίο που κατέθεσε και δεν είναι άλλο από το τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ίδια μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα εξήγησε πως δεν ήταν μια σχολή και μια επιλογή στην οποία είχε κατασταλάξει εξ αρχής. Πλέον όμως είναι σίγουρη πως για την ίδια είναι ο δρόμος που θέλει να ακολουθήσει, ενώ θεωρεί πως είναι πολύ καλύτερη η φοιτητική ζωή στην πόλη όπου μεγάλωσε. Η ιατρική Ιωαννίνων είναι ο στόχος μου. Δεν ήμουν σίγουρη στην αρχή τι ήθελα. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Δεν ήταν δηλαδή ότι το έχω αποφασίσει από παλιά. Και έχω περάσει από πολλά στάδια, αλλά πιστεύω ότι εκεί θέλω να πάω, και αυτό δήλωσα και όλα στο μηχανογραφικό μου. Είδα ότι ίσως ήταν και πιο εύκολο για μένα, ναι, και για τις σπουδές μου εδώ στα Γιάννενα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν το καλύτερο να περάσω στα Γιάννενα παρά σε κάποια άλλη πόλη. Το κλειδί της επιτυχίας για την Κωνσταντίνα Βράκα είναι το σχολαστικό και συστηματικό διάβασμα. Αφιέρωσε πολλές ώρες διαβάζοντας. Ποτέ όμως με ακρότητες και κυρίως ποτέ με ξενύχτια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι προσπάθεια μιας χρονιάς. Από μικρή διάβαζα και αυτό προσπαθώ κάθε φορά να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό σε ό,τι κάνω. Αυτό που ήθελα βασικά εγώ ήταν να τα πάω όσο πιο καλά γίνεται. Δεν περίμενα ότι θα έπαιρνα 20, αν και είμαι καλή σε αυτά τα μαθήματα, αλλά αυτό θέλει σκληρή προσπάθεια και θέλει συνεχή αγώνα, να μην αφήνουμε κενά. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, να μην αφήνουμε κενά. Να διαβάζουμε συστηματικά, να μην κάνουμε τρελά πράγματα, κάτι ξενύχτια που ήξερα από συμμαθητές μου, δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο για τον οργανισμό μας. Και τις ημέρες των Πανελληνίων, όσο γίνεται, να είμαστε πιο ήρεμοι, έτσι ώστε να αποδώσουμε το 100% του εαυτού μας. Και μπορεί το διάβασμα για την επίτευξη των στόχων της να ήταν η πρώτη προτεραιότητα, ποτέ όμως δεν σταμάτησε χόμπι και αγαπημένες συνήθειες, όπως ο χορός και το μπαλέτο. Αγαπάω πάρα πολύ το μπαλέτο. Πηγαίνω από πολύ μικρή και δεν ήθελα να το σταματήσω. Βέβαια, δεν έκανα όλους τους χορούς που έκανα παλαιότερα, τις παλαιότερες χρονιές, γιατί δεν είχα τον ίδιο χρόνο. Αλλά αφιέρωνα μια μισή ώρα, δύο φορές την εβδομάδα.
Κωνσταντίνα Βράκα, όπως και το σύνολο των παιδιών που φέτος διαγωνίστηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, βίωσαν ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της καραντίνας και των κλειστών σχολείων. Η ίδια δεν έχασε ούτε μία μέρα τηλεεκπαίδευσης, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε πάντα κάτι να της προσφέρει, έχοντας στο πλευρό της τους καθηγητές του σχολείου σε συνδυασμό και με το φροντιστήριο. Εγώ, παρόλο που ας πούμε οι περισσότεροι μαθητές δίνουν τόση βάση στο σχολείο, εγώ πιστεύω ότι το σχολείο μπορεί να κάνει δουλειά, να σε βοηθήσει, και γι' αυτό και εγώ, για παράδειγμα, συμμετείχα σε όλα τα μαθήματα WebEx, δεν έχασα ούτε ένα του σχολείου. Και γιατί είχαν κάτι να μου προσφέρουν και οι καθηγητές μου ήταν εκεί να με στηρίξουν και πολλοί από αυτούς μπορεί να αφιέρωναν και περισσότερη ώρα, δηλαδή αν εγώ ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο. Η Κωνσταντίνα έδωσε και τις δικές της συμβουλές στα παιδιά που από το Σεπτέμβριο θα βρεθούν στην θέση που η ίδια βρίσκεται σήμερα, αλλά και σε όσους υποψηφίους δεν πέτυχαν τους στόχους τους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα πρέπει να κυνηγήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους, αν και η ίδια, όπως μας εκμυστηρεύθηκε εξ αρχής, είχε αποφασίσει πως δεν μπορούσε να βιώσει για δεύτερη χρονιά την ίδια αγωνία και έτσι θα φοιτούσε σε όποια σχολή επιτύχανε την εισαγωγή της. Σίγουρα συμβουλή μου είναι όταν θέλουν να κάνουν κάτι, όσο είτε μικρός είναι ο στόχος τους είτε είναι πιο μεγάλος, να παλεύουν, να βάλουν τα δυνατά τους, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε αυτό. Αυτό βασικά πρέπει να σκέφτονται. Βεβαίως πρέπει να έχουν και τον ελεύθερο τους χρόνο, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους, μπορούν να τους βοηθήσουν, να μην αγχώνονται. Αυτό βασικό είναι. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ότι το άγχος δεν μπορείς να το αποφύγεις τελείως, αλλά όταν έχεις τη στήριξη των γύρων σου και των καθηγητών σου και στο φροντιστήριο και στο σχολείο, μπορείς, ας πούμε, να το καθησυχάς, ναι, να το διαχειριστείς. Αυτό είναι το βασικό. Και μετά, γιατί πιστεύω ότι το πιο δύσκολο ο αγώνας είναι του άγχους. Αυτό, η ψυχολογία πρώτα απ' όλα, και μετά είναι τα μαθήματα. Και μετά αυτό που θα ήθελα να συμβουλεύσω τους μελλοντικούς μαθητές της τρίτης λυκείου είναι να συμμετέχουν και στο σχολείο, όπως και εγώ έκανα, γιατί το σχολείο έχει να προσφέρει εμπειρίες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η δική σου προσπάθεια ή μόνο οι πανελλήνιες, γιατί και το σχολείο έχει κάτι να σου προσφέρει. Εγώ βασικά η αλήθεια είναι ότι όταν τελείωσαν τις πανελλήνιες είπα ότι ό,τι και να έχω γράψει θα περάσω εκεί που μπήκα. Δεν ήθελα να το ξαναπεράσω αυτή τη χρονιά, γιατί ήταν αρκετά πιεστική για μένα. Αλλά πιστεύω ότι όταν έχουμε ένα όνειρο, ένα στόχο και θέλεις πάρα πολύ να το πετύχεις, δεν είναι κακό να προσπαθείς άλλη μια χρονιά. Δεν βλάπτεις κάποιον. Ίσα-ίσα μπορεί τελικά να τα καταφέρεις τη δεύτερη χρονιά και να μπεις εκεί που θέλει. Βασική της προτεραιότητα προς το παρόν και μέχρι να ανακοινωθούν οι βάσεις είναι οι διακοπές. Και ήδη η Κωνσταντίνα που ζει στο Μπιζάνι έχει ξεκινήσει τις διακοπές της στην Κεφαλονιά, από όπου έλκει την μισή της καταγωγή. Οι διακοπές είναι το βασικό μας τώρα προτεραιότητα, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι την, ας πούμε, πιο εντατική προσπάθεια, και όλοι οι μαθητές πιστεύω ότι χρειάζονται τώρα αυτή τη στιγμή χαλάρωσης μέχρι να ξαναμπούμε, ας πούμε, στα βαθιά.